Χωρίς μικροβιολόγο έχει μείνει το Οίκα του Αιγείου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα όχι μόνο στην πόλη του Αιγείου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Διευθυντής Υγειονομικού του Οίκα, Δημήτρης Μαζαράκης, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη διεύθυνση τόσο προς τη διοίκηση όσο και προς τον Ομαρχιακό Διευθυντή για την κάλυψη της εν λόγω θέσης. Ο λόγος είναι απλός. Είναι η αποχώρηση του γιατρού του μικροβιολόγου λόγω συνταξιδιώτησής του από το ΙΚΑ. Είναι ένα γεγονός που δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα στην κεντρική μονάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλιας. Όπως ξέρετε, είμαστε η μόνη μονάδα που υποστηρίζουμε όλη την Αιγιάλια όσον αφορά μικροβιολογικές αλλά και την υπόλοιπη περίθαλψη. Εκ μέρους μας έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, οι απαραίτητες, και προς τη διοίκηση αλλά και προς τον νομαρχιακό διευθυντή, τον κύριο Κυριόπουλο στην Πάτρα, και προσπαθούμε να εξεύρουμε λύση προκειμένου να ξαναλειτουργήσει το μικροβιολογικό και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον κύριο Μαζαράκη παρατηρείται μια κάποια διστακτικότητα από πλευράς μικροβιολόγων για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης. Και σε μια πρόχειρη έρευνα που έχω κάνει, που έχω ξεκινήσει και προσπαθούμε να βρούμε γιατρούς προκειμένου να τους να υποβάλουν αίτημα πρόσληψης, βλέπω μια διστακτικότητα. Τώρα, οι λόγοι για τον καθέναν είναι προσωπικοί. Δεν παρέλειψε βέβαια να προτρέψει τους ασθενείς να επικοινωνούν με τους γιατρούς τους και αν κρίνουν εκείνοι ως επίγουσα τη μικροβιολογική τους εξέταση, θα δρομολογείται η διεξαγωγή της από εξωτερικό ιατρείο. Σε διαφορετική περίπτωση, τους προέτρεψε να αναβάλουν για αργότερα την εξέταση αυτή. Διερευνάται αυτή τη στιγμή είτε να γίνει κάποια απόσπαση ή να μπορεί να καλυφθεί η θέση έως ότου δούμε πώς ακριβώς θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του. Περιμένουμε, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Είμαστε σε αναμονή. Αυτό που πρέπει να πω στους ασφαλισμένους είναι να επικοινωνούν με τους γιατρούς και εάν κρίνονται επίγουσες απαραίτητες εξετάσεις, τότε μπορούμε να κάνουμε χρήση της έκτακτης περίθαλψης και να πηγαίνουν έξω να κάνουν τις εξετάσεις, εφόσον βέβαια τους το συνιστά ο γιατρός που τους παρακολουθεί. Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι, που είναι απλά ένας έλεγχος που πρέπει να γίνει μια φορά το χρόνο ή αυτού του είδους που δεν ενέχουν την επίγουσα διαδικασία, θα έλεγα προς το παρόν, καλό είναι να περιμένουμε λιγάκι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.